Τα οπτικά κάτανα σε Πτολεμαίδα και Κοζάνη, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Οπτικών Οπτόμετρων Ελλάδος, αλλά και τις Ιερές Μητροπόλεις Σερβίων Κοζάνης, Φλόρινας Εορδέας Πρεσπών και Συσανίου και Σχιατίστης, διοργάνωσαν διημερίδα διάγνωσης οπτικών προβλημάτων και δωρεάν διάθεση οπτικών ειδών. Οι δωρεάν παροχές αφορούν ανθρώπους αμαία, μακροχρόνια ανέργους αλλά και αναξιοπαθούντες που πρότειναν οι τρεις ιερές Μητροπόλεις του νομού Κοζάνης. Αρκετός ήταν ο κόσμος που έσπευσε στη στέγη ποντιακού πολιτισμού, ενώ την επόμενη μέρα η διημερίδα κορυφώθηκε στην αίθουσα εργατικού κέντρου Πτολεμαΐδας. Διοργανώνουμε σήμερα μία ημερίδα οπτομετρικής εξέτασης και δωρεάν παροχής σκελετών οράσεως και οφθαλμικών φακών. Θέλω να πω ότι αυτή η ημερίδα δεν θα ήταν εφικτή αν δεν είχαμε τη συμβολή των τριών ιερών Μητροπόλεων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, δηλαδή της Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης, Συσανίου και Σχιατίστης, Εορδέας Πρεσπών και Φλωρίνης. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω την Πανελλήνια Ομοσπονδία Οπτικών και Οπτομετρών, όπου έχουν έρθει να συμβάλλουν και αυτοί στο φιλανθρωπικό έργο, πράγοντας οπτομετρία με ανθρώπους από τα ΤΕΗ Αθηνών και συμβάλλοντας και αυτοί με τα σχέδια τους. Είναι μια διημερίδα στην ουσία που πραγματοποιείται σήμερα στην Κοζάνη, στην αίθουσα Νολέσχη και αύριο στο εργατικό κέντρο Εορδέας. Είναι μια κίνηση που την ξεκινήσαμε πριν από 3 χρόνια, έγινε για πρώτη φορά στην Ευρώπη στο Περιστέρι, δεύτερη φορά έγινε στη Λάρισα πριν από 2 χρόνια και σήμερα ήρθε η ώρα του νομού Κοζάνης. Βλέπουμε ότι η προσέλευση του κόσμου είναι ιδιαίτερα μεγάλη, ένα μεγάλο στοιχείο ακόμη της κρίσης που διέπει την κοινωνία μας. Περιμένουμε αρκετό κόσμο, αλλά προφανώς βλέπετε ότι υπάρχει συνοστισμός, ο κόσμος κάνει υπομονή, άλλωστε πρόκειται για ένα αντικείμενο που δεν θα ήταν προσιτό για πολλούς από τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται εδώ και περιμένουν στη σειρά τους. Σε αυτή τη φάση λοιπόν, με τα διαθελαστή μετρά μας, κάνουμε την πρώτη μας οπτομετρική εξέταση, έχουμε τα πρώτα στοιχεία όπως βλέπετε. Ο κόσμος κάθεται με τη σειρά, παίρνουμε τα πρώτα δείγματα. Είναι απαραίτητη η πρώτη φάση αυτή, είναι στην ατομική εξέταση για να έχουμε τη βάση δεδομένων που μας χρειάζεται. Και στη συνέχεια περνάμε στην δεύτερη φάση, στην εξέταση σε αρελιστικά μοτίβα, με τα δοκιμαστικά γυαλάκια και στο οπτότυπο που θα δούμε στη συνέχεια. Αυτή είναι η δεύτερη φάση εξέτασης. Έχει να κάνει με το οπτότυπο, με τα δοκιμαστικά γυαλάκια, όπου οι άνθρωποι έρχονται και κάθονται και με τη βοήθεια των συναδέλφων που έχουν έρθει από Αθήνα, αλλά και του ΤΕΗ οπτικών, κάνουμε την ρεαλιστική πλέον μέτρηση με τα δοκιμαστικά γυαλιά και έχουμε σαφέστατες ενδείξεις για την μοιοπία, την υπερμετροπία, τον αστιγματισμό ή και την πρεσβυοπία, όπου έχουν πολλοί συνάνθρωποι μας που βρίσκονται σήμερα εδώ. Η τρίτη φάση και η τελευταία αφορά την επιλογή των σκελετών οράσεως, γιατί υπάρχει και δυνατότητα επιλογής των σκελετών οράσεως, είναι το αισθητικό σκέλος της σημερινής ημέρας, όπου ο κόσμος έρχεται και διαλέγει μόνος του τι σκελετούς θα φορέσει. Είναι σημαντικό λοιπόν να τονίσουμε ότι όλες αυτές οι παροχές προς όλους τους συμπολίτες του νομού Κοζάνης παρέχονται απολύτως δωρεάν.